Κατερίνα, είσαι έτοιμη για τον αγώνα στο κέντρο της Αθήνας στην πλατεία Συντάγματος? Βεβαίως, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Η χρονιά μας έχει πάει λίγο περίεργα μέχρι τώρα, αλλά είναι η πρώτη φορά που νιώθω ότι μπαίνω σε έναν αγώνα όχι με άγχος, αλλά με ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Και καλούμε και όλο τον κόσμο να έρθει να μας δει, να έρθει να μας χειροκροτήσει και να μας βοηθήσει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Υπάρχει κάποιο στόχο από πλευράς επίδοσης? Γενικότερα σε μια περίεργη χρονιά όπως τη φετινή για μένα, με τραυματισμούς και προβλήματα, ο κύριος στόχος είναι κάθε αγώνας να πηγαίνει και λίγο καλύτερα. Πλέον η προπόνηση πηγαίνει εξαιρετικά καλύτερα και γι' αυτό έχουμε και λίγο υψηλότερους στόχους μπαίνοντας σε αυτόν τον αγώνα. Εγώ θα είμαι ευχαριστημένη με ένα άλμα αυτή τη στιγμή πάνω από τα 4,70, αν δεν κάνω λάθος πάει και στα 4,73 ο πύχης, αλλά πιστεύω ότι μπορώ να κάνω και κάτι παραπάνω από αυτό. Είχες ένα πρόβλημα τραυματισμού που είχε επηρεάσει λίγο όλο το χειμώνα. Είσαι καλύτερα, το είσαι ξεπεράσει? Ναι, ξεκίνησε ο τραυματισμός τον Ιανουάριο και μας τράβηξε όλο το κλειστό και μας ταλαιπώρησε. Και όταν ξαναμπήκαμε στην προπόνηση τον Μάρτιο, επανήλθε. Κάναμε πολλές θεραπείες, αλλάξαμε πάρα πολύ το πρόγραμμά μας και γι' αυτό δεν μας έχει βγει και το ξεκίνημα της χρονιάς όσο καλό θα θέλαμε. Αλλά ο μεγάλος στόχος φέτος είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε αρχές Αυγούστου και μας ενδιαφέρε να προετοιμαστώ σωστά γι' αυτό. Πλέον δεν πονάω. Θεωρώ ότι είμαι και σε καλή κατάσταση, γιατί το προηγούμενο μήνα κυνηγούσαμε να μαζέψουμε ό,τι προπόνηση είχαμε χάσει. Θεωρώ πλέον ότι δεν είμαι και τόσο κουρασμένη. Δηλαδή, έχει φτάσει η προπόνηση στα σωστά επίπεδα για την εποχή. Είμαστε ακόμα λίγο πίσω. Δηλαδή, θεωρώ ότι σε προηγούμενη χρονιά θα ήμουν στο 100% αυτή την περίοδο και τώρα είμαι στο 95%. Παρ' όλα αυτά, για μένα θεωρώ ότι το 95% είναι πάλι σε ένα άλμα πάνω από το 480. Οπότε γι' αυτό ξαναλέω, έχουμε υψηλούς στόχους. Okay, ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού στο Σύνταγμα.